Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην έκθεση για την προώθηση των εξαγωγών. Περίμενα την αίθουσα να είναι λίγο πιο γεμάτη, μιας και το κύριο θέμα της ομιλίας είναι τα χρήματα. Τα χρήματα που μπορείτε να πάρετε πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ποιοι είμαστε? Η Unity 4 είναι μια εταιρεία παροχής φορολογικών συμβουλών και λογιστικών υπηρεσιών, η οποία μέσα από τη συνεργασία της με το βραβευμένο γραφείο Πιστιόλης Τριαντάφυλλος μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες επιχειρηματικές λύσεις και σε νομικό επίπεδο. Επίσης, είμαστε αποκλειστικοί εκπρόσωποι του πολυεθνικού δικτύου της Caspa KG στην Ελλάδα, ενός δικτύου που ειδικεύεται στη διεκδίκηση του ευρωπαϊκού ΦΠΑ για πάνω από 20 χρόνια. Πώς ξεκίνησε η Cashback? Πριν από περίπου 20 χρόνια, ένας Σουηδός έμπορος εκμεταλλεύτηκε μια κοινοτική οδηγία, καινούρια τότε, και δοκίμασε να πάρει πίσω ΦΠΑ που είχε πληρώσει σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Τα κατάφερε. Και τι έκανε? Ό,τι θα έκανε και ένας Έλληνας. Είπε την ιστορία στους φίλους του. Και αυτοί του ζήτησαν να τους φέρει πίσω το ΦΠΑ. Και το έκανε. Και έφεραν και τους δικούς τους φίλους. Και έτσι δημιουργήθηκε το δίκτυο της Cashback. Σήμερα, 20 χρόνια μετά, η Unity 4 επιστρέφει το ΦΠΑ στους δικούς της φίλους. Ποιοι είναι οι φίλοι μας? Οι φίλοι μας είναι οι πελάτες μας. Στη σημερινή ομιλία θα μιλήσουμε σε κάποια θέματα που σχετίζονται με το ΦΠΑ και την εξαγωγική δραστηριότητα, που είναι το θέμα της έκθεσης Made in Greece. Ξεκινάμε με την απαλλαγή ΦΠΑ για προϊόντα και υπηρεσίες που συνδέονται με τις εξαγωγές. Η καταβολή του ΦΠΑ για την αγορά προϊόντων από τρίτη χώρα, από επιχείρηση στο κανονικό καθεστώς, μπορεί να αποφευχθεί μέσω απαλλαγής από το ΦΠΑ, αρκεί τα προϊόντα αυτά να προορίζονται για παράδοση προς χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξαγωγή σε τρίτη χώρα. Τι σημαίνει αυτό? Παράδειγμα. Αν, ας πούμε, έχετε μία επιχείρηση και θέλετε να εξάγετε ελαιόλαδο και παίρνετε συσκευασίες από την Τουρκία, δεν θα πληρώσετε ΦΠΑ για αυτές τις συσκευασίες, εφόσον το λάδι στη συνέχεια εξαχθεί σε μία άλλη χώρα. Δεν θα πληρωθεί δηλαδή ο ΦΠΑ στο τελωνείο για τις φιάλες αυτές. Το ίδιο θα συμβεί αν αγοράσετε τις φιάλες αυτές από κάποιον Έλληνα προμηθευτή, με σκοπό πάντα την εξαγωγή τους. Ο λόγος είναι ότι οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις εξαγωγές δικαιούται απαλλαγής από το ΦΠΑ, εφόσον τα προϊόντα που αγοράστηκαν εξαχθούν από την Ελλάδα. Οι υπηρεσίες που ελήθησαν συνδέονται άμεσα με την εξαγωγή των προϊόντων αυτών. Όμως προσοχή, γιατί υπάρχει σχετικό πλαφόν. Η επιχείρηση δεν δικαιούται αόριστα απαλλαγή για όσα αγορές υπηρεσιών ή αγαθών πραγματοποιήσει, ακόμα και αν συνδέονται όλες άμεσα με τις εξαγωγές των προϊόντων της. Η συνολική απαλλαγή δεν μπορεί να ξεπερνά τη συνολική καθαρή αξία των εξαγωγών που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά την προηγούμενη 12-μηνη χρονική ή διαχειριστική περίοδο. Με λίγα λόγια, όσες εξαγωγές έκανες, τόσο απαλλαγή ΦΠΑ δικαιούσε. Τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση έγγραφα δεν θα τα αναλύσουμε εδώ, καθώς είναι καθαρά εισαγωγική η ομιλία. Αξίζει όμως να αναφερθεί το κυρίως έγγραφο, το ειδικό διπλότυπο δελτίο απαλλαγής ΦΠΑ, το οποίο οι περισσότεροι πιθανώς το γνωρίζουν. Το έγγραφο εκδίδεται μετά από έγγραφη αίτηση στην αρμόδια ΔΟΗ και αναφέρει μεταξύ άλλων το υπολογισμένο ποσό για το οποίο η επιχείρηση δικαιούται απαλλαγής ΦΠΑ για τη διαχειριστική της περίοδο. Όμως, τι συμβαίνει εάν ο Έλληνας επιχειρηματίας επιθυμεί να εισάγει κάποια προϊόντα από τρίτη χώρα και στη συνέχεια να τα προωθήσει σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Εδώ θα αναφερθούμε στο καθεστώς 42. Το τελωνιακό καθεστώς 42 είναι ο μηχανισμός που χρησιμοποιεί ένας εισαγωγέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να πετύχει απαλλαγή από το ΦΠΑ. Εφαρμόζεται
όταν τα αγαθά που εισάγονται από τρίτες χώρες σε ένα κράτος μέλος πρόκειται να μεταφερθούν σε ένα άλλο κράτος μέλος. Στις περιπτώσεις αυτές, ο φιλόμενος ΦΠΑ καταβάλλεται στο κράτος μέλος όπου καταλήγει το εμπόρευμα και όχι στο κράτος μέλος εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτό? Καθώς η χώρα μας αποτελεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση μία πύλη εισόδου πολλών προϊόντων, με αυτόν τον τρόπο το καθεστώς 42 προσφέρει μία διευκόλυνση στον Έλληνα εισαγωγέα, αφού αυτός δεν είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το ΦΠΑ στο ελληνικό τελωνείο, αρκεί τα προϊόντα να μεταφερθούν προς πώληση σε ένα άλλο κράτος μέλος της Ένωσης. Από άποψη δηλαδή ταμιακών ροών και ρευστότητας, είναι πρόφανες ότι το καθεστώς 42 προσφέρει μία σοβαρή διευκόλυνση. Φυσικά, μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να πωλήσει προϊόντα απευθείας σε καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας σύγχρονος τρόπος για να το πετύχει κανείς αυτό είναι το ίντερνετ. Σε έρευνα που έγινε το 2009, το 91% των πολιτών των βόρειων χωρών, δηλαδή σχεδόν όλοι, αγόρασαν προϊόντα και υπηρεσίες από το ίντερνετ. Το αντίστοιχο ποσοστό στη Μεγάλη Βρετανία ήταν 51%. Ότε, αν θυμάστε, πριν λίγα χρόνια χρησιμοποίησε μια καμπάνια με μια σχετικά χιουμοριστική διαφήμιση. Ήταν εκείνη με τον κριτικό παραγωγό ρακής. Ο κριτικός πουλούσε ρακί σε ένα Βρετανό στο ίντερνετ και μετέφερε την παραλία σε έναν άλλο που έπαιζε λίρα στο εργαστήρι. Με άψογη προφορά του έλεγε «Dear sir, the sample of raki was splendid». Βέβαια, το ρακί θα έκανε καλό σε αυτούς εκεί πάνω, κάνει πάρα πολύ κρύο και ήταν έξυπνος ο κριτικός που το έκανε αυτό. Γιατί όμως τα λέμε αυτά, οι πωλήσεις ντόπιων ελληνικών προϊόντων μέσα από το ίντερνετ είναι μια πραγματικότητα πλέον. Όλο και περισσότερα site ξεπηδούν για αυτόν τον σκοπό. Όταν ένας Έλληνας παραγωγός πουλάει προϊόντα μέσα από το ίντερνετ, σε μη υποκείμενο στο φόρο, σε ιδιώτες δηλαδή, οφείλει να γνωρίζει ότι ο τόπος φορολόγησης είναι η Ελλάδα, δηλαδή βάζει ελληνικό ΦΠΑ. Όμως τα πράγματα δεν είναι απλά, καθώς κάθε χώρα έχει ένα συγκεκριμένο όριο, ένα κατόφλι. Δηλαδή, η Γερμανία, παραδείγματος χάρη, έχει θέσει το χρηματικό όριο των 12.500 ευρώ. Σου λέει δηλαδή ότι αν πουλήσεις πάνω από 12.500 ευρώ προϊόντα μέσα σε μία χρονιά στους δικούς μου πολίτες, πρέπει και εγώ να πάρω ένα κομμάτι από το ΦΠΑ. Δηλαδή πρέπει να γραφτείς στη Γερμανία και να πάρεις γερμανικό αφημί και να χρεώσεις γερμανικό ΦΠΑ. Η εταιρεία μας, η Unity4, μέσα από το πολυεθνικό δίκτυο της Cashback, το οποίο διατηρεί γραφεία σε όλες τις χώρες της Ένωσης, μπορεί να σας εγγράψει, αν χρειαστεί, να γραφτείτε σε οποιαδήποτε χώρα κράτος μέλος της Ένωσης. Ας περάσουμε τώρα στα μετρητά, στην επιστροφή του ΦΠΑ. Ας δούμε το βίντεο. Το δίκτυο μας είναι στελέχη.
όποια πόλη και αν πηγαίνετε, μπορούν να διεκδικήσουν το ΦΠΑ των εξόδων που καταβάλλεται στις πόλεις αυτές. Φυσικά η Unity4 παρέχει άλλες υπηρεσίες, λογιστικά, χωροτεχνικά και νομικές συμβουλές, σύσταση εταιριών στο εξωτερικό, σε περίπτωση που, όπως είπαμε πριν, χρειάζεται να στήσετε κάποια εταιρεία έξω. Νομικές υπηρεσίες. Okay. Ωραία. Τι σημαίνει επιστροφές ΦΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Στο πλαίσιο της ίσης αντιμετώπισης των Ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, καθώς και της αποφυγής των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει εδώ και δεκαετίες την επιστροφή ΦΠΑ από τις χώρες της Ένωσης προς τις επιχειρήσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Με άλλα λόγια, όσο και αν μοιάζει απίστευτο σε όσους δεν το γνωρίζουν, μια ελληνική επιχείρηση έχει δικαίωμα να διεκδικήσει ΦΠΑ που κατέβαλε στη Γερμανία, την Αγγλία, την Ελβετία, την Ιταλία, από τις αντίστοιχες αρχές των χωρών αυτών. Φαίνεται ειρωνικό τη στιγμή που το ελληνικό κράτος αργεί να δώσει το ΦΠΑ στις ελληνικές επιχειρήσεις, να ερχόμαστε εδώ και να σας λέμε ότι ξέρετε κάτι, μπορείτε να πάρετε ΦΠΑ από την Ευρώπη. Όμως ακριβώς αυτός είναι ο σκοπός μας. Να σας ενημερώσουμε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορείτε να πάρετε πίσω ένα κομμάτι του ΦΠΑ των εξόδων, των οποίων καταβάλλετε στην προσπάθεια να αυξήσετε τις εξαγωγές σας. Προσπαθώντας να ανοίξουν νέες αγορές, οι Έλληνες εξαγωγείς επενδύουν χρόνο και χρήμα. Επισκεπτόμενοι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, για να συμμετέχουν σε εκθέσεις, να κάνουν γνωριμίες, να πάρουν ιδέες, να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες και στη τελική να γνωρίσουν από κοντά τον πελάτη τους, τον άνθρωπο με τον οποίο θα συνεργαστούν. Φυσικά και να ερευνήσουν και έναν ανταγωνισμό που υπάρχει εκεί. Πληρώνουν λοιπόν ποσά για προσωρινή αποθήκευση των προϊόντων τους, για νοικιάσεις χώρων εκθέσεων, για διαμονές σε ξενοδοχεία, για σίτηση, για νοικιάσεις αυτοκινήτων, για μεταφορικά έξοδα, αγνοώντας συνήθως ότι στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης το ΦΠΑ των εξόδων αυτών εκπίπτει για τους ντόπιους επιχειρηματίες και βάσει της ίσης αντιμετώπισης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που αναφέραμε πρωτήτερα, μπορεί να επιστραφεί και στους Έλληνες επιχειρηματίες. Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιστροφής περιγράφεται στις αντίστοιχες κοινοτικές οδηγίες οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο της κάθε χώρας μέλους της Ένωσης. Μάλιστα, από το 2010 και μετά η διαδικασία έχει εξυγχρονιστεί, αφού για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι αρχές των ευρωπαϊκών χωρών κατέληξαν σε μια κοινή ηλεκτρονική υπηρεσία. Η κάθε χώρα έφτιαξε το δικό της πόρταλ, μέσα από το οποίο μπορούμε και στέλνουμε αιτήσεις επιστροφών ΦΠΑ από το εξωτερικό. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια που πρώτη φορά συμβαίνει και δείχνει προς τα πού πηγαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο, ο Έλληνας επιχειρηματίας μπορεί να διεκδικήσει ΦΠΑ που έχει πληρώσει σε χώρες της Ένωσης, όπως και στην Ελβετία και την Νορβηγία, με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει αντίστοιχες συμφωνίες επιστροφής ΦΠΑ. Οι δύο τελευταίες χώρες είναι εκτός του Ευρωπαϊκού Ηλεκτρονικού Συστήματος και συνεχίζουν να λειτουργούν με υποβολή χειρόγραφων αιτήσεων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στέλνετε τα πρωτότυπα τιμολόγια σας στο εξωτερικό, στις αρχές της Ελβετίας και της Νορβηγίας, διεκδικείτε τα ποσά ΦΠΑ και με την επιστροφή των ποσών ΦΠΑ που σας ανήκουν, επιστρέφουν πίσω και τα παραστατικά σας. Οι δυσκολίες δεν είναι λίγες. Το σύστημα είναι καινούργιο. Τα τελευταία 2-3 χρόνια αρχίσει να δουλεύει. Είναι σε εμβριακό στάδιο. Έχει ακόμα κάποια ελαττώματα, τεχνικά κυρίως. Και επίσης κάθε χώρα επιστρέφει διαφορετικά είδη εξόδων και αντίστοιχες αρχές έχουν διαφορετικές απαιτήσεις και θέτουν διαφορετικά ερωτήματα στον ετούντα.
θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για τη νέα ευρωπαϊκή ηλεκτρονική γραφειοκρατία εδώ. Οι κανόνες τιμολόγησης παρουσιάζουν ακόμα μερικές μικρές διαφορές ανά χώρα και σε πολλές περιπτώσεις οι ατέλειες της ηλεκτρονικής ενοποίησης που αναφέραμε πριν μπορούν να δημιουργήσουν πολύπλοκα προβλήματα τεχνικής φύσης. Έτσι λοιπόν, η ανάγκη της φυσικής εκπροσώπησης προς τις αρχές κάθε χώρας είναι σχεδόν πάντα επιβεβλημένη. Και όχι μόνο λόγω των τεχνικών προβλημάτων που υπάρχουν, γιατί πολλές αρχές επικοινωνούν στη γλώσσα τους. Αν έχετε ένα πρόβλημα με μια επιστροφή ποιά στην Τσεχία, ο συνάδελφός μου, ο Μίροσλαβ, θα πάει στις Τσέχιες αρχές και θα μιλήσει στη γλώσσα τους για εσάς, για να λυθεί το πρόβλημα και να πάρετε πίσω τα χρήματά σας. Αξίζει να αναφερθεί λοιπόν ότι η Unity 4, μέσα από το πολυεθνικό δίκτυο της Cashback και των εκπροσώπων της σε όλες τις χώρες της Ένωσης, αντιμετωπίζει όλες τις δυσκολίες και διεκπεραιώνει με επιτυχία τις αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ αρκετών ελληνικών και ξένων εταιριών. Τα στοιχεία μας είναι διαθέσιμα και στο site του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, στον χώρο των μυθικών επιχειρήσεων. Εάν ενδιαφέρεστε κι εσείς να διεκδικήσετε ΦΠΑ εξόδων που έχετε καταβάλει σε μια χώρα της Ένωσης, δεν έχετε παρά να μας καλέσετε και να ενημερωθείτε για τη διαδικασία και το τι χρειάζεται να κάνετε. Κλείνοντας, θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία συμμετοχής και τη θερμή φιλοξενία στην έκθεση. Ευχόμαστε η προσπάθεια αυτή να αποδώσει καρπούς και να ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες, καθώς είναι φανερό πλέον ότι οι εξαγωγές είναι μονόδρομος και ότι είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι είμαστε ικανοί για το καλύτερο. Καλή συνέχεια. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μας βρείτε και στο ίντερνετ. Ευχαριστούμε.